Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την αίτησή μας να μας δεχτείτε, να σας πούμε τον πόνο μας, να σας πούμε τα προβλήματα που έχει ο επαγγελματικός, ο εμπορικός κλάδος, να μας πείτε και εσείς τι βρήκατε εδώ, αν βρήκατε προβλήματα, αν βρήκατε καθά νέα να μας πείτε ή όχι. Το μόνο που υποσχόμεθα εμείς, επειδή σας βλέπουμε νέους ανθρώπους, υποσχόμεθα να είμαστε κοντά σας. Ό,τι χρειαστείτε οι επαγγελματίες θα είμαστε δίπλα σας. Γιατί? Γιατί περιμένουμε και εσείς να είστε δίπλα μας. Ξεκινάω με κάτι που θέλω να το βάλετε πολύ καλά στο μυαλό σας. Από μια ανακοίνωση της ΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ που έγινε πριν 3-4 μέρες, το 53% αυτή τη στιγμή των συναδέλφων μας αδυνατεί να έχει ασφαλιστική κάλυψη. Γιατί η ύφεση και η φτώχεια που έχει ο ελληνικός λαός μας αναγκάζει να μην μπορούμε να ασφαλίσουμε, να σφραγίσουμε και να θεωρήσουμε τα ασφαλιστικά μας βιβλιάρια και είμαστε στον αέρα. Ζητάμε, αν μπορείτε, να έχουν μία μεταχείριση και αυτοί. Μπορεί κάποιος από αυτούς να αρρωστήσει, το παιδί τους ή η γυναίκα τους. Δεν ζητάμε να κάνετε το παραπάνω, γιατί ξέρω ότι μία εγχείρηση με ορθοπαιδικά προϊόντα είναι πανάκριβη προς Θεού. Αλλά τουλάχιστον οι πρώτες βοήθειες και μία αντιμετώπιση θέλουμε να την έχουν οι συνάδελφοί μας. Εγώ σας λέω πάλι ότι θα είμαστε δίπλα σας. Χαιρόμαστε που είσαστε τόσο νέα παιδιά. Πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε και εμείς οι γέροι τη σκητάλη στους νέους. Και εγώ σιγά σιγά τη δώσω το γιο μου. Οι άλλοι συναδέλφοι θα σας πούν και αυτοί έτσι ένα μικρό χαιρετισμό και μετά θα συζητήσουμε τα θέματα που εσείς θέλετε. Και πάλι σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε σαν πρώτη φορά έτσι τους φορείς της πόλης. Φαρμακευτικός σύλλογος και ανήκουν στο Τσάι. Εγώ έχω έρθει σήμερα εδώ πρώτον ως ναυπλιώτισσα και μέλος του Συμβουλίου του Φαρμακευτικού και ως πρόεδρος, αλλά επειδή εμάς είναι ο σύλλογος είναι σύλλογος Αργολίδας, κάποια στιγμή και θεσμικά σαν ΔΣ, θα θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας συλλογικά. Εμείς εδώ, επειδή συνεργαζόμαστε για τα θέματα της πόλης και των πολιτών σε οτιδήποτε μας απασχολεί, γι' αυτό και εγώ ήθελα να, αφού μου έκανε την πρόσκληση ο κύριος Παϊβανάς, να παρίσταμε, γιατί πολλές φορές έχουμε έρθει σε συνεργασία για διάφορα θέματα και ιατροφαρμακευτικής προϋπόθεσης και αυτά.